Εξετάσεων τετραμείνου, το γνωρίζουμε όλοι, είχε αφισβητηθεί από την αρχή και μάλιστα έντονα. Τώρα, όλη αυτή η αναστάτωση, λόγω τη διαρροή, απειλεί τον θεσμό. Καταρχά, Μιχάλη, βρίσκω απολύτω δικαιολογημένη τη διάσταση που προσέλαβε η συγκεκριμένη υπόθεση τη διαρροή των θεμάτων του εξεταζόμενου μαθήματο τη Τρίτη Λυκείου. Τη πρώτη εξεταστική διαδικασία, με το που ξεκίνησε mm. δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει ότι το συγκεκριμένο απαράδεκτο γεγονό ήρθε και επέτεινε, αν θέλετε, ενίσχυσε όλες τις ενστάσεις και όλες τις αντιδράσεις που προϋπήρχαν για τις εξετάσεις τετραμήνου. Στην ουσία η διαρροή έβαλε νερό στο μήλο Όλων αυτών που αμφισβητούσαν εξ αρχή ω αντιπαιδαγωγικό και λανθασμένο τον θεσμό λοιπόν, των εξετάσεων των τετραμήνων. Πάντω, να σημειώσουμε κάτι. Πολύ σωστά όλα αυτά που λε. Δεν είναι όμω η πρώτη φορά, Σωτήρη, που γίνεται κάτι τέτοιο, να διαρρεύσουν εξεταζόμενα μαθήματα. Δεν είναι άλλωστε φαινόμενο αποκλειστικά χυπριακό, Α, έτσι. Το θέμα είναι η διαχείριση που έγινε στο όλο πρόβλημα. Ή ήταν η σωστή. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Ε, νομίζω ότι υποβοηθούσει και τη τεχνολογία υπάρχουν πλέον ασφαλιστικέ δικλείδε. Ωστε μια εξέταση να είναι και να φαίνεται αδιάβλητη. Για παράδειγμα, το μοντέλο των πανκυπρίων εξετάσεων δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, mm. γιατί απομονώνονται οι θεματοθέτε και τα εξεταζόμενα θέματα διαβιβάζονται με πολύ ασφαλέστερο τρόπο στι αίθουσε των εξετάσεων. Τώρα, το Υπουργείο Παιδεία καλείται να διαχειριστεί, Μιχάλη, εκ των υστέρων μια κρίση. Και ένα άλλο ερώτημα, θα μπορούσε για παράδειγμα να την είχε διαχειριστεί νωρίτερα αυτή την κρίση. Εγώ νομίζω ναι, θα μπορούσε. Μπορούσε να ακύρωνε ευθύ αμέσω την εξέταση, καθολικά, mm -hmm. μόλι έγινε γνωστό ότι διέρευσαν τα θέματα. Έτσι ώστε να μην υποβληθούν σε πρόσθετη ταλαιπωρία οι μαθητέ, οι οποίοι ενδεχομένω ή κάποιοι από αυτού θα κληθούν σε επαναληπτική εξέταση. Εν ολίγη, το αδιάβλητο των εξετάσεων είναι ευθύνη αυτού που τι διοργανώνει και στην προκειμένη του Υπουργείου Παιδεία. Λοιπόν, μία άλλη παράμετρο βεβαίω το έδειξε κάπω και στην αρχή, είναι ότι για παράδειγμα καθηγητέ έχουν και μια παράλληλη σχέση με μαθητέ, οι οποίοι παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα που του παραδίδουν, μπορεί ήδη οι άλλοι φίλοι του, ιδιώτες εκπαιδευτικοί. Πολύ σωστό. Είναι η χρόνια παθογένεια ενό εκπαιδευτικού συστήματο, για το οποίο ακούμε και συζητάμε χρόνια τώρα για μεταρρύθμιση και τίποτε, τίποτα ουσιαστικό δεν έχει γίνει. Δυστυχώ το φαινόμενο των ιδιαίτερων μαθημάτων από καθηγητέ οι οποίοι διδάσκουν κανονικά στι τάξει εξακολουθεί να υφίσταται. ευχαριστούμε, Σε